θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν πρέπει να ανοίγουμε συζητήσεις οι οποίες θα μας καθυστερούν πάρα πολύ μέχρι να φτάσουμε στο τελικό ναι ή όχι. Πάμε στο νούμερο 5. Πάμε στο νούμερο 5. Το νούμερο 5 είναι κάτι το οποίο το συναντάω πάρα πολύ συχνά όταν εγώ πηγαίνω σαν πελάτης. Και λίγο με κουράζει. Αλλά αυτό βέβαια μπορεί να έχει να κάνει με μένα και να είναι καθαρά προσωπικό και όχι με όλους. Λοιπόν, το νούμερο 5 έχει να κάνει με την καθυστέρηση. Δηλαδή, πολλές φορές ανοίγουμε ένα διάλογο με τον πελάτη για διάφορα πράγματα την ώρα που έχει έρθει να αγοράσει κάτι. Αυτό όμως το οποίο ξεχνάμε είναι πρώτον ότι ο πελάτης έχει συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεσή του, άρα όσο περνάει η ώρα και δεν καταλήγουμε κάπου και ανοίγουμε το θέμα της συζήτησης, κινδυνεύουμε να τον χάσουμε και κάποια στιγμή να ακούσουμε «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα ξαναπεράσω κάποια άλλη στιγμή», εντάξει, που ίσως και εμείς να το έχουμε πει. Και δεύτερον, ανοίγεται τόσο πολύ το θέμα που στο τέλος ο πελάτης χάνεται στο τι θέλει. Το να καθυστερούμε πολλές φορές με μία άσκοπη συζήτηση μπορεί να σκοτώσει την πώληση και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και στο online. Γιατί όταν μιλάμε για το προϊόν μας online είναι ακόμα πιο επικίνδυνο να φύγει ο άλλος, να του χτυπήσει ένα μήνυμα και να μας ξεχάσει, έτσι, να μην μας απαντήσει ποτέ. Λοιπόν, άσχετα αν εμείς πρέπει να απαντάμε πάρα πολύ γρήγορα στους πελάτες μας, οι πελάτες μας έχουν κάθε δικαίωμα να μας εγκαταλείψουν. Γιατί μπορεί κάτι πιο σημαντικό από εμάς να βρεθεί μπροστά τους, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, στο κομμάτι της συζήτησης, για να συνοψίσω, γιατί το άνοιξα λιγάκι, στο κομμάτι της συζήτησης, της καθυστέρησης, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν πρέπει να ανοίγουμε συζητήσεις οι οποίες θα μας καθυστερούν πάρα πολύ μέχρι να φτάσουμε στο τελικό ναι ή όχι. Αλλά να το κλείσουμε το κομμάτι, έτσι, να μην αφήνουμε να διονύζεται η κουβέντα και να μεγαλώνει.